Σήμερα ήρθα να μάθω τι είναι το μηχανοκίνητο άθλημα μαζί με τον Βλαδίμηρο Τζορτζή. Για πάμε! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Θα σε αρχίσω με τη μεγάλη σου επιτυχία στην Κροατία. Πριν λίγες μέρες κατέκτησα δεύτερη θέση στην Κροατία, στην πίστα του Γκρόπνη, που ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκυριακό, αλλά τα καταφέραμε. Όπου και είμαι τρίτος τώρα στο πρωτάθλημα, με 10 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο και 43 από τον πρώτο. Παραμένουν 2 αγώνες ακόμη σε Βέλγιο και Ιταλία. Όπου ο πιο σημαντικός βέβαια θα είναι τέλος του Οκτώβρη στην Ιταλία, όπου κάθε αγώνας προσμετρά διπλούς βαθμούς. Στόχος φυσικά είναι η πρωτιά, αλλά εντάξει, σίγουρα οι αγώνες πάντα είναι απρόβλεπτοι, αλλά θα δώσω το καλύτερο δυνατόν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ξεκίνησα από 5 χρονών μέσα από τον πατέρα μου, όπου στην πίστα της δρομολαξιάς στη Λάρνακα είχα την πρώτη εμπειρία να παρακολουθήσω αγώνα. Με ρώτησε ο πατέρας μου αν θέλω να ξεκινήσω, βεβαίως είπα ναι. Ξεκίνησα με μερικές προπονήσεις για 2 χρόνια μέχρι να μάθω πώς συμπεριφέρεται τον κόκκαρ και γενικά να μπω στο αίσθημα των αγώνων. Ξεκίνησα στα 7 μου στους αγώνες, κέρδισα 7 πρωταθλήματα στην Κύπρο, 7 φορές πανκύπριος πρωταθλητής. Εκπροσώπησα την Κύπρο μας σε παγκόσμιους αγώνες στην Ιταλία, όπου το 2011 ξεκινούσα τέταρτο των μεγάλων τελικών και ήταν η στιγμή που αποφάσισα να βγω προς τα έξω. 2016 και 2017 αγωνίστηκα στην Φόρμουλα 4 Βορείου Ευρώπης, όπου το 2017 είχα τη μεγαλύτερη μου επιτυχία με 3 βάθρα στη Μόσχα. Και το 2018 αγωνίστηκα στο Formula Renault Euro Cup, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Renault, όπου είχα την ευκαιρία να τρέξω στο Grand Prix του Μονακό μαζί με τη Formula 1 το ίδιο Σαββατοκυριακό, όπου ήταν ένα καλό αποτέλεσμα για μένα, πρώτη φορά μέσα στην πόλη και ταυτόχρονα τα καλύτερα μου αποτελέσματα σε Βαρκελόνη και Βουδαπεστή. Τέλη του 2019 είχα την ευκαιρία όμως να βρεθώ στη Γαλλία, όπου το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του NASCAR που τρέχω τώρα αναζητούσαν ταλέντα, πήρα την ευκαιρία, πήγα, με επέλεξαν με μερική υποτροφία. Ως αποτέλεσμα πέρσι στην πρώτη μου χρονιά να τερματίσω τέταρτος και φέτος προς το παρόν είμαστε στην τρίτη θέση με στόχο φυσικά την πρωτιά. Ήταν δύσκολη η αποφασή σου να φύγεις για το εξωτερικό? Σίγουρα ήταν δύσκολο και κυρίως από νεαρή ηλικία, όπου στην ηλικία των 15 ξεκινούσα να ταξιδεύω μόνος μου σε χώρες που δεν ήξερα. Ευτυχώς είχα τις ομάδες μου δίπλα που με στήριζαν, με ακολουθούσαν. Εντάξει, φυσικά τους γονείς μου όποτε μπορούσαν ήταν μαζί μου στους αγώνες. Ήταν δύσκολο, αλλά όταν αγαπάς κάτι νομίζω τα βάζεις στην άκρη και προσπαθείς για το καλύτερο. Θα τορμήσω να σε ρωτήσω ποια είναι η διαφορά της Φόρμουλα 1 με την 3. Η διαφορά της Φόρμουλα 1, όπως γνωρίζουμε, όσοι είναι μέσα στο μηχανοκίνητο, είναι η δύναμη του κινητήρα. Πρώτα απ' όλα, στη Φόρμουλα 1 έχουμε μεγαλύτερο κινητήρα και πιο γρήγορο και τα μονοθέσια είναι πιο μεγάλα από αυτά της Φόρμουλα 3. Αλλά όλον, ας το πούμε, το πακέτο είναι το ίδιο. Η Φόρμουλα 3 είναι ένας βασικός σταθμός για τους οδηγούς που πάνε προς τη Φόρμουλα 1, με επόμενο σταθμό τη Φόρμουλα 2 και ακολουθώς τη Φόρμουλα 1, όπου υπάρχουν και ακαδημίες και προωθούν ταλέντα. Και ειδικά τώρα με την πανδημία, οι ευκαιρίες δεν δίνονται τόσο εύκολα από τις ακαδημίες, όπου έχουμε μόνο 4 ακαδημίες ανά το παγκόσμιο και γίνονται περίπου 8 με 10 επιλογές το χρόνο ανά το παγκόσμιο. Είναι όλα τα περιοριστικά μέτρα που πρέπει να ακολουθούμε σαν αθλητές και οδηγοί και τα πρωτόκολλα σε κάθε αγώνα. Αλλά εντάξει, το πιο σημαντικό είναι ότι ο μηχανοκίνητος συνεχίζει, ο αθλητισμός συνεχίζει και εμείς οι αθλητές το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τηρούμε τους κανόνες. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες μέχρι στιγμής? Οι δυσκολίες είναι πολλές, όπως ξέρουμε, στον αθλητισμό και ειδικά σε ένα τέτοιο άθλημα που είναι φοβερά ακριβό. Είναι η κύρια δυσκολία που είχα να αντιμετωπίσω, γιατί ένα νησί μπορεί να βοηθήσει μέχρι ενός επίπεδου αθλητών. Για τέτοιου είδους αθλήματα δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για πολλούς οδηγούς. Και ήταν κάτι που με έκανε από νεαρή ηλικία να βγω έξω από τα νερά μου, που λέμε. Δηλαδή, να προσπαθήσω και στο εξωτερικό να προ εταιρείες να με στηρίξουν, να με εμπιστευτούν.
Άρα μπορώ να πω ότι ήταν η κύρια δυσκολία που είχα βρει. Στην Κύπρο υπάρχουν οι κατάλληλες υποδόμες? Υπάρχουν, όπως βλέπουμε και τώρα την πίστα Daytona που είμαστε εδώ και τους ευχαριστούμε για τη σημερινή μας συνέντευξη. Αλλά σε θέμα κάρτινγκ και σε θέμα αυτοκινήτων, αλλά στο επίπεδο Φόρμουλα 3 ή Φόρμουλα 2 ή ας το πούμε πιο αναγνωρισμένα προαθλήματα αυτοκινήτων, δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις στην Κύπρο. Άρα κάθε αθλητής που αποφασίζει να συμμετάσχει στο εξωτερικό, η μόνη του λύση είναι να ταξιδεύσει στο εξωτερικό για να έχει την προπόνησή του. Θεωρείς ότι στην Κύπρο να δικούμε τα υπόλοιπα αθλήματα και έχουμε πιο παραπάνω αφοσίωση στο ποδόσφαιρο? Πιστεύω ναι, και νομίζω πως είναι η γνώμη μου ισχύει για πολλούς αθλητές εκεί έξω. Και δεν μιλάω μόνο για το μηχανοκίνητο και για άλλα αθλήματα. Όπως γνωρίζουμε, το ποδόσφαιρο κυριαρχεί. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί υπάρχουν και άλλοι αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα μας στο εξωτερικό και σε άλλα αθλήματα και θέλουν την αναγνώριση, γιατί χωρίς τη στήριξη δυστυχώς φτάνουν σε έναν επίπεδο που από εκεί και πέρα σε μια στιγμή δεν πάει άλλο. Άρα η στήριξη είναι πολύ σημαντική. Θεωρείς ότι οι κόποι σου και οι θυσίες ανταμείβονται τώρα? Ανταμείβονται. Πιστεύω πως μπορούσαν να ήταν και καλύτερα τα πράγματα, εάν υπήρχε φυσικά περισσότερη στήριξη και σε όλους τους αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς έχουμε πολλούς ταλαντούχους. Αλλά δεν έχω παράπονο, γιατί έχω περάσει τον εαυτό μου και τις δυνατότητες μου, πιστεύω, και το πάλεψα όσο μπορούσα, άρα δεν πάβει να μην είμαι χαρούμενος. Μας ακούνε νέα παιδιά και ειδικότερα τα αγόρια. Θέλουμε να περάσουμε και το δικό σου μήνυμα για την ταχύτητα. Ποιον είναι? Η ταχύτητα, όπως γνωρίζουμε, πρέπει να είναι σε τόπους που είναι ασφαλείς. Όπως βρισκόμαστε τώρα στην πίστα Daytona. Δυστυχώς η ταχύτητα δεν σηκώνει λάθος μέσα στους δρόμους, γιατί όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχουν προστατευτικά όπως σε μια αναγωνιστική πίστα. Αλλά και να ξέρουμε ότι τα αγωνιστικά που τρέχουμε εμείς έχουν ζώνες. Το αυτοκίνητο που τρέχω στο εξωτερικό έχει 6 ζώνες που με δένει. Φοράω τη στολή μου, το κράνος μου, άρα το μήνυμα που θέλω να περάσω σίγουρα είναι να μην τρέχουν στους δρόμους. Και η ζώνη είναι το πάνω. Όποιου του αρέσει η ταχύτητα, είναι ένα άθλημα που θα μπορεί να κάνει εκείνο που αγαπά και ας πούμε να βγάλει ό,τι έχει μέσα στην πίστα και να ξέρει ότι είναι προστατευμένος και ότι θα ξέρει ότι θα πάει πίσω σπίτι ασφαλής. Είναι ένα άθλημα που προσφέρει πολλές εμπειρίες και αξέχαστες εάν το παλέψεις. Πιστεύω πως ο κάθε ένας που αγαπάει την ταχύτητα πρέπει να το ακολουθήσει. Στόχος μου και το όνειρό μου πάντα ήταν η Φόρμουλα 1, όπως η πλήστη οδηγία εκεί έξω, και δεν πάβει να σταματά αυτόν το όνειρο. Αλλά όπως είπα, έχω πει και πριν, η ζωή τα φέρνει κάποτε σε μια φάση που εντάξει, θα συνεχίσω να το παλεύω. Από το πράγμα που είμαι τώρα, εάν καταφέρω να πάω καλά, θα έχω την ευκαιρία να πάω στην Αμερική, στον Ασκαρίς της Αμερικής, θα είναι εξίσου μια επιτυχία αντίστοιχη για μένα. Εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα.